Δεν είναι η πρώτη ατυχία στη ζωή μου. Ελπίζω όμως να είναι η τελευταία και να μπορέσω και από αυτή την προσπάθεια να βγω πιο δυνατή. Με το χαμόγελο της ελπίδας και της απόφασης να ξορκίσει το κακό ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της, η Ντόρα Μπακογιάννη δηλώνει έτοιμη όπως πάντα να δώσει τη μάχη και να την κερδίσει. Δεν θα το βάλουμε κάτω, θα δώσουμε αυτή τη μάχη. Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος υγείας της, η πρώην υπουργός στέλνει μήνυμα αισιοδοξία σε κάθε έναν από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια θέση με εκείνη. Ένα δημόσιο πρόσωπο που έχει κάνει χιλιόμετρα, όπως λες και εσύ, στην πολιτική, έχει υποχρέωση να πει την αλήθεια και για τα θέματα υγείας του και να στείλει και ένα μήνυμα, αν θέλεις, και σε όλους τους άλλους που περνάνε το ίδιο πρόβλημα, ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι ο καρκίνος είναι μια αρρώστια η οποία πολεμιέται. Φανερά συγκινημένη, η βουλευτής Χανίων ευχαριστεί τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή δεν σταματά να της εύχεται ταχύ ανάρρωση. Τα μηνύματα που έχω λάβει και από όλους τους πολιτικούς χώρους είναι τόσο πολύ συγκινητικά και μου δίνουν τόσο πολύ δύναμη που είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων σήμερα το βράδυ. Η Ντόρα Μπακογιάννη διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα. Με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστή τη διάγνωση που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε τυχαία μετά από εξετάσεις που έκανε στο πλαίσιο του προβλήματος που αντιμετωπίζει με τον γόνατό της. Δεν είναι ποτέ εύκολο να ακούς ότι έχεις καρκίνο. Αυτό που δεν ελέγχεις, αυτό που σου έρχεται ξαφνικά από το πουθενά, αυτό σε τρομάζει περισσότερο. Και σε τρομάζει όχι μόνο για σένα, αλλά για όσους αγαπάς και σ' αγαπούν. Ωστόσο, η ασθένεια αυτή παλεύεται και νικέται. Και αν ένα είναι σίγουρο, είναι πως δεν έχω κάνει ποτέ πίσω από καμία μάχη στη ζωή μου. Αμέσως μετά την ανακοίνωση, άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας, επώνυμοι και ανώνυμοι, και φυσικά πολιτικοί από όλους τους χώρους, έδωσαν τις δικές τους ευχές στην Ντόρα Μπακογιάννη. Επικοινώνησα με την Ντόρα Μπακογιάννη και της εξέφρασα τη συμπαράστασή μου, τις ειλικρινείς ευχές μου αλλά και τη βεβαιότητα ότι θα ξεπεράσει την ασθένεια που με παρησία ανακοίνωσε σήμερα δημόσια. Είναι μαχήτρια και θα βγει νικήτρια. Ανέφερε στο μήνυμά του στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει επίσης σίγουρος πως η αδερφή του θα βγει νικήτρια και από αυτή την περιπέτεια. Η Ντόρα είναι μαχήτρια, έχει δώσει πολλές μάχες και έχει ξεπεράσει μεγάλες δυσκολίες στο παρελθόν. Και σε αυτή τη μάχη θα βγει νικήτρια.